είναι καθαρά ελληνική κατασκευή από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Το ξύλινο ποδήλατο ήδη κυκλοφορεί με τον κύριο Πολ Εμορφίδη να καμαρώνει για τη νέα ελληνική πατέντα, δίνοντας παράλληλα και ένα μήνυμα στους ξένους ότι ο Έλληνας ό,τι θέλει το καταφέρνει. Είπαμε ότι θα κάνουμε κάτι εντελώς ελληνικό από το σχεδιασμό του, υλοποίησή του, κατασκευαστικά τα πάντα, το ξύλο, το μέταλλο από ό,τι βλέπεις εκεί κάτω. Και το κάναμε με την ΑΚΤΟ, ένα σχολείο, με έναν καθηγητή ωραίο άνθρωπο, τον Σκουρογιάννη, και με τους μαθητές του, οι οποίοι δύο δουλεύουν σε εμάς πια. Το φτιάξαμε για να δείξουμε στους ξένους ότι μπορούμε να φτιάξουμε τα πάντα, έτσι, ό,τι γουστάρει ο Έλληνας το καταφέρνει στο τέλος. Το πουλάμε σε όλο τον κόσμο, τους δίνουμε το ποδήλατο, μας πληρώνουν και τους τα δίνουμε πίσω σε νύχτες, δηλαδή τους φέρνουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή έρχεται ο άλλος από την Ισλανδία, παίρνει το ποδήλατό του και κάνει και τις διακοπές του δωρεάν για το ποσό που μας έδωσε για το ποδήλατο. Γνωρίζει τον τόπο μας, άμα δεν κοιμάται και σε κόκκομα, τον κοιμίζουμε σε στρώμα κόκκομα, δεν θα το πάρει, τι θα κάνει. Ο κύριος Ευμορφίδης, θέλοντας να περάσει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας ενάντια στην κρίση, διοργάνωσε ποδηλατική διαδρομή από την Αθήνα στην Καλαμάτα. Οδηγώντας τα ξύλινα ποδήλατα της κόκκομα, η ομάδα ποδηλατών πέρασε από το Άργο στην Τρίπολη, έφτασε στην Καλαμάτα, όπου ο κύριος Ευμορφίδης μίλησε στο τρίτο σχολείο τουρισμού που διοργανώθηκε στην πόλη. Άλλοι λένε δώσε το ποδήλατο να το βάλω στη βιτρίνα για να στο διαφημίσω. Μα δεν θέλουμε διαφήμιση, θέλουμε μόνο ποδηλάτες. Εκείνοι που είναι να σε δούνε, θα σε δούνε. Εκείνοι που σε γουστάρουνε, θα έρθουνε. Εγώ δεν διαφήμισα ποτέ κανέναν. Ούτε την κόκκομα, ούτε τον εαυτό μου. Κάνω το κεφαλιού μου, περνάω τέλεια. Πέραμε και μερικούς ξένους που γούσταραν να έρθουνε μαζί μας και ήρθαμε από την Αθήνα με τα ποδηλατάκια μας. Κάναμε τρεις μέρες, σταματήσαμε στο Άργο, στην Τρίπολη, είδανε τη φύση, τρελαθήκανε, τους άρεσε πάρα πολύ. Είδανε ότι η Ελλάδα δεν είναι έτσι όπως τη βλέπουν στις τηλεοράσεις, είδανε χαμογελαστό κόσμο, πηγαίναμε από το ένα χωριό στο άλλο. Σήμερα μας κάλεσε μια ωραία καλαματιανή στο σπίτι της, καμιά κοσαριά άτομα, και μας είχε φτιάξει. Τι δεν μας είχε φτιάξει. Και τους λέω, και είναι και άνεργη η γυναίκα αυτή. Εντάξει, η Σοφία, η Καλογερά. Λέω, τι ιστορία είναι αυτή. Λοιπόν, μας φώναξε στο σπίτι, ο γιος της ήρθε, κάναμε το ποδήλατο και τους λέω, κοιτάξτε, μια γυναίκα πόσο θετική ενέργεια μπορεί να βγάλει τη στιγμή που δεν έχει καν δουλειά. Φαντάσου ο Έλληνας, άμα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, είμαστε το απόλυτο. Ξέρω, είμαστε το παράδεισο. Ναι, ρε γάμο, το είμαστε. Εν τω μεταξύ, αλλαγή τοπίων. Πηγαίναμε στον Άφλιο, βλέπαμε στο Άργος, όπως το λένε, μανταρίνια. Πέσαμε σε κάτι μανταρίνια, φάγαμε πορτοκάλια, πιο κάτω ελιές. Μετά ανεβήκαμε την Τρίπολη, άλλο περιβάλλον. Έτσι, η γύμνια, η αυτό. Ναι, μετά ξαναπέσαμε πάλι εδώ. Στην Ολλανδία, παραδείγματος χάρη, γιατί ήταν πολύ Ολλανδία ανάμεσά τους, είναι συνέχεια το ίδιο. Έτσι, γιατί είναι επίπεδοι, οι ίδιες παραγωγές κτλ. Η Ελλάδα έχει αυτό που δεν έχουν τα άλλα κράτη, τα βόρεια, εν πάση περιπτώσει. Χάρηκαν πάρα πολύ. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μπορούμε να προβάλλουμε την Ελλάδα και όχι με μάκρο πράγματα, δηλαδή με τα μικρά πραγματάκια. Γιατί πιστεύω ότι άμα κάνεις μικρά πράγματα, τα μεγάλα γίνονται μόνα τους. Δηλαδή, καλέσαμε τους ανθρώπους, τα είδανε, μιλήσαμε, γελάσαμε, χορέψαμε, περάσαμε τέλεια. Θα πάνε πίσω στον τόπο τους και θα πούνε ωραία πράγματα για μας και θα φέρουν χρήμα στο τέλος. Δηλαδή καταλήγει ότι η οικονομία δουλεύει τη στιγμή που πείθεις τον άλλον ότι κάνεις ωραία πράγματα και κάνεις πράγματα που δεν χαλάνε ποτέ. Αυτό το ποδήλατο δηλαδή το πουλάμε με εγγύηση για πάντα. Και αυτό δεν συνάδει έτσι με τον τρόπο που σκέφτονται για τους Έλληνες, ότι οι Έλληνες είναι τζατζίκι, ξέρω εγώ, παραλία και εντάξει, μωρέ, καμάκια και τέτοια. Όχι, φτιάχνουμε τα καλύτερα ποδήλατα στον κόσμο. Φτιάχνουμε τα καλύτερα κρεβάτια στον κόσμο. Έχουμε μαγαζιά παντού σχεδόν. Έτσι, και συνεχίζουμε και ανοίγουμε μαγαζιά. Και στην αρχή δεν μας εμπιστευόντουσαν. Και σου λέει, θα πάρω εγώ κρεβάτι από Έλληνα, από ελληνική εταιρεία. Ναι, να το πάρεις, το φτιάχνουμε στην Ξάνθη, είναι τέλειο. Και τα στέλνουμε από τη Σεούλ, από την Κίνα, έχουμε μαγαζιά, μέχρι τη Νέα Υόρκη. Τέσσερα μαγαζιά έχουμε στη Νέα Υόρκη, που σημαίνει ότι φτιάχνουμε κάτι ιδιαίτερο, φτιάχνουμε κάτι καλό.